Κοντά μας είναι ο Θανάσης Ανδρούτσος, θα μας μιλήσει για τη σημερινή νίκη του Ολυμπιακού σε ένα ιδιαίτερο μάτς, καθώς ήρθε μετά από αυτό με την Arsenal, χρειαζόταν την νίκη, τα καταφέρατε. Ποιο ήταν το κύριο στοιχείο για να πάρετε την νίκη σήμερα? Το κύριο στοιχείο είναι αυτό που έχουμε σε κάθε αγώνα, να νικήσουμε. Αυτή είναι η νοοτροπία μας. Σε κάθε παιχνίδι κοιτάμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς, έτσι και τώρα. Και μπαίνουμε στα play-off με μεγάλη διαφορά, αλλά αυτό δεν πάβει να μην μας βγάζει από το στόχο μας. Θα κοιτάμε σε κάθε παιχνίδι να είμαστε συγκεντρωμένοι για να πάρουμε την νίκη, για να φτάσουμε να γίνουμε πρωταθλητές. Την προηγούμενη αγωνιστική ήσουν μαζί μας επιδείχες φορές στο Περιβραχιόνιο. Σήμερα σκοράρεις και στον Πανηγυρισμό νομίζω έδειξες κάτι σαν το ρολόι. Ήταν ώρα να σκοράρεις. Τι σημαίνει αυτό? Όχι, αυτό είναι ένας πανηγυρισμός που μου αρέσει. Το κάνει ένας παίχτης και που το είχα δει και έτσι το έκανα. Δεν είναι κάτι. Αλλά ναι, είμαι πολύ χαρούμενος που πέτυχα το γκολ και βοήθησα την ομάδα μου να φτάσει κοντά στη νίκη. Ο coach μίλησε για κόπωση, για τα συνεχόμενα παιχνίδια. Πόσο σας επιβαρύνει αυτό? Εντάξει, είναι πολλά παιχνίδια, αλλά αυτό που θα κοιτάξουμε να κάνουμε είναι να ξεκουραζόμαστε και να προσπαθούμε να είμαστε έτοιμοι σε κάθε παιχνίδι. Άλλωστε γι' αυτό είμαστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε τέτοιο πρόγραμμα. Πόσο έτοιμη είναι η ομάδα ψυχολογικά για τη μεγάλη πρόκληση που έρχεται απέναντι στην Arsenal? Είμαστε έτοιμοι. Δεν έχουμε να χάσουμε κάτι. Θα κοιτάξουμε τον αντίπαλο στα μάτια και θα πάμε εκεί συγκεντρωμένοι και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε.